Την 1η Μαΐου γιορτάζεται η Μέρα των Εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγου, η οποία αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή. Το Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Γιορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών της Άνοιξης. Η μέρα έχει θεσπιστεί ως εργατική απεργία και έτσι όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. 1η του Μάη και αποτελεί ημέρα ορόσημο για τους αγώνες του εργάτη. Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές του Μάη του 1886 έγιναν έπειτα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1882. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1884, πάρθηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Εργασίας η απόφαση να γίνουν την 1η Μάη του 1886 απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις στο Σικάγο, το μεγαλύτερο τότε βιομηχανικό κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτοιμα η μείωση των ωρών εργασίας και σύνθημα 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνο. Εκείνη τη μέρα, 1η Μαΐου του 1886, 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε απεργίες που γινόταν σε ολόκληρη τη χώρα και πάνω από 80.000 άνθρωποι στο Σικάγο. Αυτό το Σάββατο του 1886, μία εργάσιμη μέρα, οι εργάτες ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους να διαδηλώσουν ειρηνικά στη συγκέντρωση στην πλατεία High Market. Στη γύρω περιοχή είχαν παραταχθεί αστυνομικές δυνάμεις αποτελούμενες από 1.350 άτομα οπλισμένα με πολυβόλα, οι οποίοι περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν. Και ενώ το πλήθος παρακολουθούσε τις ομιλίες, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης διατάσσει να διαλυθεί η συγκέντρωση. Μία βόμβα έσκασε κοντά στους αστυνομικούς, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν και να χτυπούν τους συγκεντρωμένους χωρίς διάκριση. Είναι ακόμη άγνωστος αριθμός των θυμάτων, αφού πολλοί τραυματισμένοι κατέληξαν τις επόμενες μέρες. Επίσημα, 8 νεκροί αστυνομικοί και 4 διαδηλωτές έχουν επαληθευτεί. Το γνωστό σκίτσο ενός αναρχικού που κρατάει μια βόμβα εμφανίζεται έπειτα από το συμβάν. 8 διαδηλωτές δικάστηκαν, 4 εξ αυτών καταδικάστηκαν σε θάνατο και άλλος ένας αφαίρεσε μόνος του τη ζωή του στις φυλακές. Η διεθνής προβολή αυτής της δίκης δημιούργησε τα θεμέλια της εργατικής πρωτομαγιάς ως εργατικής γιορτής. Στην Ελλάδα τώρα όσον αφορά την πρωτομαγιά, το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην Ελλάδα από το Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλέργη. Το 1893, 2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζητώντας οκτάωρο, Κυριακή και αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατών ατυχημάτων. Το 1894 γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα που λύγει με 12 σύλληψεις και τον Αύγουστο ακολουθεί σύλληψη του σοσιαλιστή Σταύρου Καλέργη. Και μεγάλη ικανοποίηση σε όποιον βλέπει τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση. Συγκέντρωση του εργατό υπαλληλικού κόσμου Αθηνών και Πειραιός, ερχομένους να εορτάσουν εδώ πέρα την 1η Μαΐου. Για αν συλλογιστεί κανείς τι ήταν η 1η Μαΐου, θα απορρίσει για την τρομακτική αυτήν μεταβολή. Ήταν η ημέρα η απεινούσα το χύσιμο του αίματος, να συγκρούσει των ανθρώπων μεταξύ των. Η απειλούσα ταραχάς, η απειλούσα την διατάραξη της τάξεως και την ησυχία της κοινωνίας. Στο καθεστώς αυτό της 4ης Αυγούστου, ο εργατοϋπαλληλικός κόσμος της Ελλάδος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος. Όχι μονάχα για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, τας οποίας επέφερε η μεταβολή αυτή, αλλά και διότι η τύχη του, ο αγώνι περί της τύχης του, υπήρξε η αφορμή έλεγα της οποίας εξεράγει η μεταβολή της 4ης Αυγούστου. Ως βλέπετε, εσύ υπήρξατε η πρώτη αφορμή, μάλλον η τελευταία αφορμή της μεταβολής εκείνης, την οποία άλλωστε δίθως άλλων λόγων σοβαρών και μεγάλων εθνικών και διεθνών μας επέβαλε. Άρα
το καθεστώς αυτό του οποίου καθόν των τρόπων είστε αναπόσπαστα μέλη εργάτε και υπάλληλοι της Ελλάδος. Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκίνησαν γύρω στο Φεβρουάριο με κατάληψη ενός εργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των ετοιμάτων των εργατών και συνεχίστηκε με συμπαράσταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διάφορα μέρη της πόλης. Μία συγκέντρωση στη διασταύρωση των οδών Εγνατία και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν 8 εργάτες. Στο σημείο αυτό, μάλιστα, έχει στηθεί το μνημείο του καπνεργάτη. Με πυροβολισμούς προσπάθησαν να διαλύσουν και άλλες συγκεντρώσεις και συνολικά υπήρχαν 12 νεκροί και 300 τραυματίες. Οι δολοφονίες των εργατών ήταν έμπνευση του Ρίτσου για τον επιτάφιο. Σημειώνεται ότι στην Κεσαριανή το 1844 η εργατική πρωτομαγιά συνέπεσε με την άνανδρη εκτέλεση 200 Ελλήνων κομμουνιστών και αριστερών αγωνιστών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο σκοπευτήριο Κεσαριανής από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Η ίδια μέρα, μέρα ιστορικής τιμής, αλλά και μέρα μνήμης.